Όχι ότι θα καταργήσουν τον έμφυα ως νόμο που φορολογεί τα ακίνητα, αλλά ότι θα καταργήσουν αυτό το νόμο και θα τον αντικαταστήσουν με ένα δικαιότερο, έναν ευρωπαϊκό, συγκεκριμένα είπε ο κύριος Παπαδημούλης, όπως διάβασα, νόμο. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, διότι αυτό που έχουμε εμείς δει και έχουμε υποστεί και ως πολίτες και ως δημοσιογράφοι, είναι ένα ατελείωτο αλαλούμ. Πώς μπορεί να υπάρξει ένας δικαιότερος νόμος? Ναι, πρώτα απ' όλα νομίζω επιβεβαιώνεται η αρχική εκτίμηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο έμφυα ήταν λάθος και δεν είχε λάθη όπως περιέγραφε η κυβέρνηση. Είναι λάθος η αντίληψη της φορολόγησης των πάντων από το πρώτο ευρώ, χωρίς αφορολόγητα κτλ. Οπότε, ό,τι και να προσπαθούν να μαζέψουν από τη μία πλευρά αυτή τη στιγμή, το χάνουν από την άλλη. Θεωρώ δικαιολογημένο το ότι φωνάζουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αν πρόσεχαν τι ψηφίζουν και δεν έρχονταν τα νομοσχέδια με διαδικασία του κατεπήγοντος ή με πράξη νομοθετικού περιεχομένου και δεν ψηφίζονταν νύχτα, ενδεχομένως να το είχαν πάρει χαμπάρι και όταν ψηφιζόταν ο νόμος. Οπότε στην περίπτωση αυτή θα τους λέγαν δεν θα πάρουμε την τάθε δόση και θα την ψηφίζουν. Αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος ο οποίος πρέπει να σπάσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε πρώτη φάση. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ σε πρώτη φάση τουλάχιστον, νομίζω το είπε και ο Νίκος Βούτσης, διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας, σήμερα θα καταργήσει τον έμφυα και θα επαναφέρει τον παλαιό φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας, ο οποίος ίσχυε. Από τι όριο και πάνω, γιατί εδώ τα όρια είναι που μπερδεύουν. Ποια είναι η μεγάλη ακίνητη περιουσία? Δεν το γνωρίζω, αλλά νομίζω πάντως ότι προσωρινά θα ισχύσουν τα προηγούμενα όρια, τα οποία είναι και με υψηλές αντικειμενικές, δηλαδή νομίζω τον περισσότερο κόσμο, μπορώ να πω το 99,9% των ανθρώπων που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, δεν θα έχουν κάποιο πρόβλημα με αυτό το νόμο. Αλλά υπάρχει ένα συνολικό πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία. Είδατε πώς εξανεμίστηκε ήδη η εμφάνιση του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη. Βλέπουμε και την ιστορία με τον κύριο Βορύδη και την κατάργηση εξετάσεων πολύ βασικών, όπως είναι το τεστ ΠΑΠ για τις γυναίκες ή εξετάσεις προστάτη για τους άντρες. Δηλαδή έχουν ξεφύγει τελείως. Στη συνέχεια, ο κύριος Βορύδης τον είχαμε χθες στο δελτίο μας. Άλλα μας είπε. Νομίζω ότι μετά το σάλο που ξέσπασε το παίρνουν πίσω αυτό. Ναι, αλλά πρέπει να ξεσπάει σάλος κάθε φορά και αυτό είναι και ένα μήνυμα και προς τον κόσμο, γιατί δεν είναι μόνο θέμα των βουλευτών. Πρέπει οι άνθρωποι να παρακολουθούν τι γίνεται και άμα βλέπουν ότι γίνεται κάτι το οποίο είναι τόσο εξόφθαλμα, άδικο και παράλογο, να υψώνουν το ανάστημά τους. Δηλαδή, αν περιμένουν από τον Βορύδη ή από τον Γεωργιάδη ή από ξέρω εγώ, οποιονδήποτε άλλο να τους σώσει, δεν πρόκειται ποτέ. Μα πάντως, Γιώργο, και να υπόσχεται ο ΣΥΡΙΖΑ ένα φόρο ο οποίος δεν θα αφορά το 99% των πολιτών, πρέπει να μας εξηγήσει και πώς θα έρθουν έσοδα από αυτό το φόρο, γιατί το προσδοκόμενο. Για το οικονομικό επιτελείο, λέω, μιας κυβέρνησης, το προσδοκόμενο υπάρχει ένας αριθμός εσόδων. Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα με το προσδοκόμενο. Δηλαδή ότι η κυβέρνηση κακώς συμφώνησε με τους εταίρους πολύ μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία και με τέτοιου είδους αδικίες, με εκδάρσιμο του κόσμου επιτυγχάνονται, αλλά και είναι και χρήμα. Τα οποία μαζεύονται και φεύγουν εκτός Ελλάδος, πηγαίνουν για το χρέος, άρα φεύγουν κατευθείαν από την εσωτερική αγορά. Και αυτό ρίχνει περισσότερο την κοινωνία, την οικονομία μάλλον, στο πηγάδι της ύφεσης. Ναι, είναι τρελά αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία έχουν συμφωνήσει, ιδίως μάλιστα τώρα που και η υπόλοιπη Ευρώπη, που είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι οι πελάτες μας κατά κάποιο τρόπο, που παίρνουν τις υπηρεσίες μας, τον τουρισμό κτλ. Ξαναβυθίζεται στην ύφεση. Ξαφνικά εμείς έχουμε συμφωνήσει ότι θα έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα Νορβηγίας όταν βρει και τα πετρέλαια. Δεν γίνονται αυτά. Λες για τους στόχους των 15 και 16 που είναι πολύ ψηλότεροι, γιατί μέχρι τώρα οι στόχοι δεν ήταν πέρα από τα όρια τουλάχιστον που μπορεί κανείς να πει ότι είναι επιτρεπτά. Εντάξει, πάντως, τώρα αν θεωρείς τον έμφυα επιτρεπτό, ναι, δεν είναι. Όχι, όχι προς Θεού. Καταρχήν ο έμφυα, να το ξαναπούμε, είχε υπολογιστεί στα 3, κάτι δις για να εισπράξουν 2,70. Και στο τέλος έφτασε τα 5 δισεκατομμύρια. Λέει, ο βεβαιωμένος που ήρθε τα τέλη Αυγούστου. Αυτό που λέει όμως ο Γιώργος, να το πω έτσι πολύ απλά και απλοϊκά, είναι ότι αυτό το θαύμα του πρωτογενούς πλεονάσματος μπορεί να επαναληφθεί ίσως του χρόνου, αλλά όχι στο ύψος που προσδιορίζεται ενδεχομένως. Επαναλαμβάνεται, εάν δεν πληρώνει τίποτα το δημόσιο σε κανέναν από αυτά που οφείλει, αν δεν επιστρέφει ΦΠΑ, αν δεν δίνει στους ιδιώτες τα χρέη, αν δεν συψηφίζει καν τις οφειλές, σαφώς και μπορείς να ελέγξεις. Ο κύριος Σταϊκούρας μπορεί να έχει ένα πρωτογενές πλεονάσμα, αν δεν πληρώνει και κανένα. Εκεί που χρωστάει το δημόσιο. Έκανε την εισαγωγή για το επόμενο θέμα όμως τώρα, για το τι πληρώνει.